Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή στο φινάλε της τρέχουσας τηλεοπτικής εβδομάδας για την Κρήτη σήμερα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Φιλοξενούμε τον κύριο Μπράντι Κίσλινγκ, πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίος έχει εγκατασταθεί βέβαια πλέον μόνιμα στην χώρα μας και έχει αφιερώσει την ζωή του στον ελληνικό πολιτισμό, στην ιστορία της χώρας μας, ενώ βέβαια ασχολείται και με την αρχαιολογία, έχει σπουδάσει αρχαιολογία. Πάμε να τον συναντήσουμε και να συζητήσουμε. Κύριε Κίσλινγκ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε εμείς εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ήρθατε πρώτη φορά, πότε ήρθατε πρώτη φορά στην Ελλάδα? Πρώτη φορά ήρθα το 1979 ως φοιτητής στην Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών. Δηλαδή είχα σπουδάσει αρχαία ελληνικά και τώρα ήταν επιτόπο να βλέπω τα αρχαία. Ένας Αμερικανός διπλωμάτης, ο οποίος στην αρχή πήγαινε, ερχόταν στη χώρα μας για αρκετές φορές. Σωστά. Ναι, δύο θητείες στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πρώτη φορά το 88 με 92 και δεύτερη φορά 2000 με 2003. Πρώτη φορά ως μικρού επίπεδου διπλωμάτη στο πολιτικό τμήμα, δεύτερη φορά ως πολιτικός σύμβολος. Τι σας κράτησε εδώ? Κάποια στιγμή αποφασίσατε ότι επιθυμείτε να μείνετε στη χώρα μας, επιθυμείτε να μείνετε στην Ελλάδα. Well, ερωτεύτηκα με την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βασικά. Μεγάλωσα στην Καλιφόρνια, κάτι με το κλίμα εδώ, με τη, όχι αναρχία, αλλά με τη φιλελεύθερο πνεύμα εδώ, με έκανε πολύ καλή εντύπωση. Από την πρώτη στιγμή στη διπλωματική υπηρεσία προσπάθησα να βρω τρόπο να έρθω εδώ. Πήγα πρώτα στο Ισραήλ, μετά στο Κασαμπλάνκα, Μαρόκο, και τρίτη φορά ήμουν πιο τυχερός. Σας έχω ακούσει να αναφέρετε και να τονίζετε ότι σε κάθε σας βήμα στην Ελλάδα γνωρίζετε κάτι νέο σε εσάς που έχει σχέση με αυτόν τον σπουδαίο πολιτισμό της χώρας μας. Πολύ σωστά. Η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη χώρα, αλλά για μένα το πρόβλημα είναι ότι περπατάω πάντα με τα μάτια μου κάτω στα όστρακα, πέτρες, αρχαίες, μάρμαρα, κάτι τέτοιο. Και η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο puzzle και δεν μπορείς να λύσεις το puzzle, αλλά τουλάχιστον θα βρεις σε κάθε λόφο κάτι ίχνη ενός πολιτισμού φοβερού, και για μένα ταξιδεύω συνεχώς όταν μπορώ και κάθε μέρος που πιένω καινούρια μαγική. Αγαπημένο σας σημείο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ποιο είναι? Στην Αθήνα, δύο φορές την εβδομάδα τώρα επί πανδημίας πηγαίνω πάνω στον Ημιτό, κυκλοφορώ εκεί για να βρω τα πολύ μικρά αρχαία. Αλλά βέβαια όταν στην Αθήνα ο προορισμός μου το πιο πολλές φορές είναι το Πνίκα. Εκεί έχεις άμεση επαφή με το Παρθενώνα, με την Ακρόπολη, με την Ελληνική Δημοκρατία και είναι θαυμάσιο. Τι διαφορετικό έχει η Ελλάδα? Έχετε γυρίσει πολλές χώρες του κόσμου. Τι διαφορετικό μπορεί κάποιος να βρει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου? Οι Έλληνες έχουν πολύ ανοιχτές καρδιές στους ξένους, τουλάχιστον στους ξένους που έχουν κάποια πολιτισμική επαφή μαζί τους. Όπου να πάω, πάντα η φιλοξενία είναι απίστευτη.
πάντα βρίσκω ανθρώπους καλούς. Οι Έλληνες είναι πολύ αρνητικοί για τους εαυτούς τους, αλλά πολύ unfair αυτή η κριτική που κάνετε. Αναφορικά τώρα με την, τοποθέτησή σας και τη θέση σας για τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, είχαμε και μία πρόσφατη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, του κυρίου Μπόρις Τζόνσον. Ο Μπόρις Τζόνσον δεν ξέρει τις λεπτομέρειες. Από νομική πλευρά η Βρετανία δεν έχει που να σταθεί. Το δίθεν φιρμάνι δεν ήταν φιρμάνι. Ο Έλγεν εκμεταλλεύτηκε μια πολιτική κατάσταση βασικά ως πειρατής και όχι ως πρεσβευτής. Και συγγνώμη, αλλά τα γλυπτά του Παρθενώνας πρέπει να είναι πάνω στο Παρθενώνα. Είναι ενιαίο το μνημείο, δεν έχουν νόημα εκτός Αθήνας και εκτός Ακρόπολης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι Έλληνας, ωστόσο είναι Αμερικανός, έχει έρθει στη χώρα μας και είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές των δίκαιων θεμάτων που έχει θέσει η ελληνική πλευρά στο μέτωπο της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας. Να σταθούμε λίγο, έχετε γράψει και δύο βιβλία. Τα επόμενα σχέδιά σας, με βάση πάντα την Ελλάδα, σωστά? Σωστά. 5-6 χρόνια τώρα φτιάχνω μια εφαρμογή που ονομάζεται Topos Text. Είναι και ιστοσελίδα topostext.org και είναι μέσα στο χέρι σου ένα, έτσι, μια βιβλιοθήκη όλων των σημαντικών Ελληνών συγγραφέων της αρχαιότητας σε αγγλική μετάφραση, αλλά με κάθε τοπονυμία χαρτογραφημένη. Έτσι, όταν διαβάζεις το Παυσανία, έχεις το χάρτη της Ελλάδος μπροστά σου, βλέπεις ακριβώς πού είναι όλα τα μνημεία, και άμα σας ενδιαφέρει ένα μνημείο, μπορείς να διαβάσεις όλες τις αναφορές στην αρχαία γραμματεία για το μνημείο. You know, δωρεάν, είναι free download. Ναι. Και ήταν έργο μιας ζωής, αλλά μια ζωή είναι 7 χρόνια. Τώρα πρέπει να το επεκταθώ σε κάποια άλλη διεύθυνση, ίσως βυζαντινή εποχή, κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια ο ελληνικός πολιτισμός είναι τόσο πλούσιος ότι δεν θα σταματήσω ποτέ. Κύριε Κίσλινγκ, η συμβουλή σας στη νέα γενιά, στις μικρές ηλικίες, σε μαθητές, φοιτητές, να ασχοληθούν, να μάθουν, να διαβάσουν για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ιστορία της χώρας μας? Οπωσδήποτε. Το πλούτος της Ελλάδας είναι η ιστορία της. Και όποιος έχει κάποια επαφή με αυτή την ιστορία μπορεί όλη τη ζωή του να περάσει όμορφα, επειδή σε κάθε τόπο στην Ελλάδα υπάρχει ιστορία, υπάρχουν γραπτές πηγές, υπάρχουν πέτρες αρχαίες, υπάρχει μια σύνδεση με το παρελθόν που δίνει νόημα στο παρόν. Και δεν θέλω να πω ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν, you know, υπεράνθρωποι. Δεν ήταν. Μοιάζουν πάρα πολύ με τους σύγχρονους Έλληνες. Και αυτό είναι το καλό και όχι το κακό. Κύριε Κίσλινγκ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Και εγώ ελπίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Καλό βράδυ σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.